Γεια σας. Είμαι η Χάρης. Εδώ και δεκαετίες μιλάω, συνέχεια μιλάω σε μικρές ομάδες, σε μεγάλες ομάδες, σε συνέδρια, σε συθεραπευτικές ομάδες. Μιλάω και φυγούμε. Όμως, όταν ήρθα εδώ σήμερα, είχα άγχος. Δεν ξέρω, ήταν όλη αυτή η τεχνολογία, καινούριος κόσμος για μένα. Και σήμερα το πρωί, πέρα από αυτό, ήρθα εδώ με αγχωμένη και ήταν εδώ και ο Σίλας. Λέω, τώρα θα πω εγώ για όλα αυτά που θα πω, για την κρίση, για τι γίνεται. Θα προτιμούσα να τα ακούσετε από το Σίλα. Αγχώθηκα λοιπόν το πρωί που είχα μάθημα με τους εκπαιδευόμενους, τους το είπα. Και μου λένε, μα εσείς, μας λέτε όλα αυτά τα χρόνια, και το έχει ανεβεί και στο διαδίκτυο, ότι αν δεν ξέρεις τι να πεις, πες πώς αισθάνεσαι. Το ξεχάσατε. Άλλη ωραία, αυτό θα κάνω. Και έτσι σας το είπα. Ας μπούμε λοιπόν στο θέμα μας, η κρίση ως μοχλός αλλαγής. Μέσα στο χάος και στον πανικό, ενώ παρακολουθούμε το χειρότερό μας σε αυτό στις τηλεοράσεις μας, αρχίζουμε να συνειδητοποιούμε ότι η οικονομική κρίση που μας στήριζε στη χώρα έχει βαθιές ρίζες. Επέλεξα να εστιάσω στο θέμα της κρίσης, γιατί μας αφορά όλους στο κυκλώνα, στον πάτο του κυκλώνα που βρισκόμαστε, ατομικά και συλλογικά. Την κρίση κανείς δεν τις καλωσορίζει. Είναι ματηρές και είναι άδικες. Θύματα είναι οι αδύναμοι, είναι οι αθώοι, είναι οι ανίδεοι και λιγότερο αυτοί που οδήγησαν το σύστημα στην κρίση. Οι κρίσεις όμως είναι αναπόφευκτες, απαραίτητες και πολλές φορές σωτήριες, γιατί τις προκαλεί το ίδιο το σύστημα για να απαλλαγεί από δυσλειτουργικά στοιχεία τα οποία δεν εξυπηρετούν πλέον τους σκοπούς. Όσο πιο κομβικές οι διαστάσεις της λειτουργίας ενός συστήματος που χρειάζεται να αναθεωρηθούν, τόσο πιο βαθιά η κρίση. Σε μια τέτοια βρισκόμαστε τώρα στην Ελλάδα. Οι κρίσεις είναι άμεσα συνδεμένες με την έννοια της αλλαγής. Οι κρίσεις προωθούν αλλαγές και οι αλλαγές προξενούν κρίσεις. Αν και εξαιρετικά επώδυνες, αποτελούν ισχυρότατους μοχλούς αλλαγής. Αντί λοιπόν να τις ξορκίζουμε, αντί να απελπιζόμαστε, αντί να ψάχνουμε ποιος φταίει, αντί να προσπαθούμε να εντοπίσουμε μεμονωμένες αιτίες, καλούμαστε να τις κατανοήσουμε για να καταφέρουμε να τις αντιμετωπίσουμε δημιουργικά και προωθητικά. Πριν από λίγο καιρό, σε μια θεραπευτική ομάδα, στις οποίες βρίσκομαι κάθε μέρα, μια νεαρή κοπέλα, η οποία ήταν μαζί μας για κάνα εξάμεινο και κάθε φορά που της λέγαμε κάτι, υπευθυνόταν, απευθυνόμαστε σε εκείνη για να τη βοηθήσουμε σε αυτό, στα θύματα που την αποσχολούσαν, μας έλεγε δεν αλλάζει τίποτα, δεν αλλάζει τίποτα, σε διέξω το είμαι. Είδα και από, είδα κάποια στιγμή, της λέω, βρε παιδάκι μου, σήκω να μας ζωγραφίσεις αυτή την έρμητη, από αυτό το έρμο το διέξω, πως καταλάβουμε και τίποτα. Θύμωσε μαζί μου, τι τώρα μου λέτε και αυτά, δεν το βλέπετε και αυτά. Λέω, εντάξει τώρα, καλά, καλά, σήκω και ζωγράφισε το. Οπότε έφτιαξε αυτή τη ζωγραφιά. Κοίτα την είδα, της λέω, αυτό είναι το διέξοδό σου. Λέει, δεν το βλέπετε. Όχι, λέω, εσύ που είσαι. Λέει, στο τιμόνι. Και είσαι σαν διέξοδο. Κάνεις όπισαν και έφυγες. Εσύ δεν είσαι διέξοδο. Ο δρόμος είναι αδιέξοδος. Στον τόπο μας εδώ τον καιρό, όλο και πιο συχνά βιώνουμε απρόβλεπτες και ανεξέλεγκτες καταστάσεις. Πας να πας στο γάμο της φίλης σου και ακυρώθηκε. Πας να πας κανένα ταξίδι και εγκλωβίζεσαι στο ακινητοποίησε μέσα στο αυτοκίνητο για ώρες από τα μπλόκα. Και είχες ένα φίλο, ένα κολλητό που τον ξέρεις από τα παιδικά σου χρόνια και μετακόμισες στην άλλη πλευρά του πλανήτη. Στην εποχή μας το μόνο πια πλέον σταθερό είναι η αλλαγή. Καλούμαστε να μάθουμε να ισορροπούμε στα κύματα, όπως οι σέρφερς. Έχω ατελείωτη, δεν είναι θαυμασμό για τους σέρφερς. Μακάρι να τα καταφέρναμε έτσι. Και εμείς αυτά που αντιμετωπίσουμε. Ενώ βρισκόμαστε στο χάος, αν κοιτάξει κανείς κάτω από την επιφάνεια όμως, θα διαπιστώσει ότι έχει αρχίσει ήδη ένα έντονος προβληματισμός για τις βαθύτερες αιτίες της οικονομικής μας κρίσης.
Έδωνα μια συνέντευξη, μια δημοσιογράφο για την κρίση και μου επαναφέρθηκε σε ένα άρθρο που είχε διαβάσει μια εφημερίδα και μου λέει ο τίτλος λέει, ήταν «Αν δεν αλλάξουμε θα βουλιάξουμε». Λέω «Όχι, όχι, όχι, όχι. Αν δεν βουλιάξουμε δεν θα αλλάξουμε». Μέσα στο διέξοδο λοιπόν που βιώνουμε αρχίζουν να ακούγονται φωνές που μας φέρουν σε επαφή με το βαθύτερο εαυτό μας και με κομβικές και μερικά στοιχεία των καταβολών μας. Όπως έλεγε ο τίτλος μιας επιφυλίδας, μια καρικάτη εφημερίδα που διάβαζα, «Το πρόβλημα δεν είναι οι Έλληνες, είναι η εθνική μας κουλτούρα». Μέσα στο στρόβιλο μιας βαθιάς γενικευμένης κρίσης χάσαμε τα χνάρια μας. Αρχίζουμε να συνειδητοποιούμε ότι για να απαντήσουμε το ερώτημα ποιοι είμαστε και πού πάμε, πρέπει χρειάζεται να κοιτάξουμε προς τα πίσω τις καταβολές μας, τις ταυτίσεις μας, τις παραδόσεις μας. Λέει μια αφρικάνικη παροιμία, αν δεν ξέρεις προς τα φού να κατευθυνθείς, ψάξε από που έρχεσαι. Αν δεν κοιτάξεις πίσω, δεν μπορείς να δεις ολόκληρη την εικόνα, μας είπε ο Steve Jobs σε μια από τις τελευταίες του ομιλίες. Η διαχρονική, δηλαδή αυτή η εξελιχτική οπτική, φέρνει στο φως το πώς αλλάζουν οι αντιλήψεις μας για το ποιοι είμαστε, που πάμε και γιατί. Δηλαδή, για το πώς κατασκευάζουμε, συγκατασκευάζουμε και ανακατασκευάζουμε τις αλήθειες που έχουν σχέση με την ύπαρξη και τη συνύπαρξη. Μέσα από αυτό το πρίσμα μπορούμε να δούμε τόσο τα θετικά όσο και τα αρνητικά στοιχεία της πολιτισμικής μας ταυτότητας. Έβλεπα πριν από κάποιο καιρό στο τηλεόραση μια έρευνα για την κρίση από αυτές που γίνονται συχνά όπως ξέρετε και μια δημοσιογράφο έπαιρνε συνεντεύξη στο δρόμο οπότε πλησίαζε μια νεαρή φοιτήτρια. Της είπε κάτι να απαντήσει για το μνημόνιο και της λέει «Δεν ξέρω τι μου λέτε για μνημόνιο, αυτογνωσία χρειαζόμαστε». Στη δική μας νοηματική γλώσσα η λέξη «κρίση» δηλώνει συγχρόνως μια έκρηκτη κατάσταση και τον τρόπο αντιμετώπισης της. Αφού κρίνω, σημαίνει ότι εξαγρώ την κατάσταση για να δω πώς θα την αντιμετωπίσω. Το ίδιο ισχύει και στα κινέζικα, όπου κρίση σημαίνει συγχρόνως κίνδυνος και ευκαιρία. Το μήνυμα του διπλού αυτού νοήματος της λέξης χρήση στα ελληνικά και στα κινέζικα μας λέει το εξής, ότι η κρίση δεν είναι αδιέξοδα. Δεν είναι συνώνυμα της καταστροφής. Αντίθετα, είναι ευκαιρίες για ανατροπές, ανακατατάξεις, ανασυγκροτήσεις και αναγεννήσεις. Άτομα, οικογένειες, έθνη και ο πολιτισμοί αλλάζουν μέσω κρίσεων. Οι επαναστάσεις είναι κρίσεις και αλλάζουν το ρου της ιστορίας. Στις αρχές του περασμένου αιώνα, ένας Γάλλος μαθηματικός, ο Ρενέ Τόμ, διατύπωσε ένα μαθηματικό μοντέλο το οποίο του έδωσε το εντυπωσιακό ελληνικό όνομα «Ιστορία των καταστροφών». Σύμφωνα με τη θεωρία των καταστροφών του Τόμ, δεν αναφέρεται σε καταστροφές, ούτε σε ποσοτικές αλλαγές. Αυτό που λέει είναι ότι οι αλλαγές που γίνονται είναι ποιοτικές, αναπάντεχες, ασυνεχείς μεταβολές, άλματα. Οι κοινωνικές και επιστημονικές επαναστάσεις είναι κρίσεις μέσα από τις οποίες προχωράει η ανθρωπότητα. Ο μεγάλος επιστήματος, ο Λίο Πρικοζίν, ο οποίος πήρε το Νόμπελ για τη θεωρία της αυτοοργάνωσης, γεννήθηκε το 1917 με ένα χρόνο πριν από την Ρωσική Επανάσταση που άλλαξε την πορεία των ανθρώπινων κοινωνιών. Ο Πρικοζίν υποστήριξε ότι όλα τα ζωντανά συστήματα τείνουν προς ανώτερο επίπεδο οργάνωσης. Πριν λίγα χρόνια, ένας 17χρονος είχε μια ιδέα και άλλαξε τον κόσμο. Είπε η Ελένη πριν ότι θα μιλήσω για την οικογένεια, θα πω μερικά πράγματα βεβαίως. Είναι ένα θέμα που με έχει απασχολήσει δεκαετίες. Και ασφαλώς η κρίση δεν μπορούσε να μην συνδεθεί η κρίση με την οικογένεια σε μια εποχή
που όλα αλλάζουν βαθιά και συνεχώς. Δεν θα μπορούσε να αφήσει ανεπηρέαστο το κύτταρο, το βασικό κύτταρο του κοινωνικού ιστού. Ας σας πω μια ιστορία σκέφτηκα, τι να λέω θεωρητικά. Πριν από πρόσφατα ήρθε να με δει ένα ζευγάρι για να μου πει, για να μιλήσει για την ανησυχία τους για τη μικρή τους πεντάχρονη κόρη, η οποία μου είπαν ότι έχει μια φοβία. Λέω, φοβία, για πέστε μου τι. Μου λέει, μας λέει ότι κονιάται το πάτωμα. Μαζί με άλλα. Λέω, με συγχωρείτε, δεν λέει το παιδί σας ότι έχει κανένα πρόβλημα. Λέει ότι η κατάσταση στην οποία ζει είναι ασταθής. Δεν έχετε ακούσει και αυτό που λένε, έφυγε το έδαφος κάπου τα πόδια μου. Λέει να μην ανησυχήσουμε. Όχι, δεν είπα να μην ανησυχήσουμε, είπα να δούμε γιατί, για ποιο πράγμα θα ανησυχήσουμε. Η μικρή έστελνε ένα απεγνωσμένο SOS για ένα επικείμενο σεισμό. Το να θεωρούμε ότι εκείνος που χτυπάει τον κόντου κινδύνου έχει πρόβλημα, απλώς δεν δίνουμε την ευκαιρία να ακούσουμε το μήνυμα για έναν επερχόμενο σεισμό. Άλλωστε, ο κώδικας μέσα από τον οποίο εκδηλώθηκαν οι φόβοι της μικρής είναι εκεί ως όλους εμάς. Μα σε αυτή τη χώρα, ανά τους αιώνες, κλειδωνιζόμαστε από σεισμούς συνεχώς. Γιατί λοιπόν το κοριτσάκι δεν θα εξέφραζε την ανησυχία της για αυτό που συνέβαινε στην οικογένειά της με αυτούς τους κώδικες. Αφού κουβεντιάσαμε τέλος πάντων αυτά, αποφάσισαν, τους έπεισαν δηλαδή, να κοιτάξουν να πάνε να κάνουν θεραπεία και να αφήσουν τη μικρή και βέβαια μετά από λίγο δεν ξανακούστηκαν οι φοβίες της. Αν όμως δεν γινόταν, θα μπορούσε οι φόβοι της για τους αγαπημένους να τη χρεωθεί ως δική της παθολογία. Να πω λίγα πράγματα. Θα δούμε τρεις ζωγραφιές, τις οποίες είναι όλες από μια έρευνα. Αναφέρθηκε Ελένη, όντως έχουμε κάνει πολλές έρευνες διαχρονικές, ψάχνουμε να δούμε αυτό που έλεγα πριν, πώς αλλάζουν τα πράγματα. Και είναι ζωγραφιές που έκαναν παιδιά 12χρονα τότε, το 1980. Κοιτάξτε τώρα πόσο νωρίς τα παιδιά έβλεπαν τι έρχεται, σαν τη μικρή Μαρία στην Πούμα, για τον οποίο μίλησαμε πριν. Εδώ και πάνω από 30 χρόνια που μελετώ την ελληνική οικογένεια, διαπιστώνω καθημερινά ότι μέσα από αλλεπάλληλες αλλαγές, κρίσεις, αντιστροφές κλπ., η κρίση έχει εστιαστεί στον πυρήνα της, στη σχέση ζευγαριού. Η σχέση ζευγαριού μοιάζει σήμερα σαν ένα καζάνι που χοχλάζει και κρίνεται όλο και πιο συχνά. Τα μοτίβα της σχέσης ζευγαριού μεταλλάσσονται σε πρωτογενή και αντεστραμμένα σχήματα, σε σημείο που η οικογένεια έχει αλλάξει πρόσωπο τόσο πολύ που δεν το αναγνωρίζουμε πια. Ναι, εδώ είναι η ζωγραφιά που έκανε το παιδί που λέει από κάτω, αφού το έκανε και έγραψε ο μαμπάς μου, εγώ κτλ. Και από κάτω, μην το πάρετε σοβαρά και αστεία το έκανε. Τρόμαξε ο ίδιος αυτό που είχε κάνει. Σε αυτή τη φάση, η σχέση ζευγαριού είναι το πιο δυσεπίλητο και, αν θέλετε, συχνό πρόβλημα που απασχολεί εμάς τους επαγγελματίες του χώρου της ψυχικής υγείας. Θα δείτε παρακάτω, εντάξει, αυτή είναι η ζωγραφιά που έκανα ένα ζευγάρι για να δεις τη σχέση τους. Όπως το ξέρουμε όλοι, διότι τα ζευγάρια στις ταβέρνες, την παραμονή του γάμου τους, τραγουδάνε. Αυτό δεν είναι αγάπη, είναι ένας μικρός τιτανικός και είναι θαύμα, σωθούμε. Μια συνάδελφος, η οποία ψυχολόγος, η οποία εργάζεται σε ένα από τα σχολεία του Βορείου Πρεστίου που έχουν υπηρεσία συμβουλευτική για τα παιδιά, μου ήρθε μια μέρα, της έκανε αποπτία και μου λέει, δεν το πιστεύω, λέω, δεν πιστεύεις. Έρχονται τα παιδιά 13-14 χρονών, κάθονται απέναντί μου, του ρωτάω τι μπορώ να κάνω για σένα παιδί μου και μου λένε, πες μου πώς να βοηθήσω τους γονείς μου.
Τα σενάρια που έχουμε καθημερινά φέρνουν στην επιφάνεια πρωτοφανείς αντιστροφές που τις παρακολουθούμε όλοι στις τηλεοράσεις, στα έργα που βλέπουμε και βέβαια στα lifestyle περιοδικά. Άνδρες που στηρίζουν οι γυναίκες για να σπουδάζουν, για να κάνουν καριέρες, γυναίκες που στηρίζουν άνδρες οικονομικά, άνδρες, γυναίκες που επιλέγουν τα παλιά, ας πούμε, τα κλασικά επαγγέλματα, τα ανδρικά, και άνδρες που επιλέγουν επαγγέλματα τα οποία δεν συνδέονται με κοινωνική άνοθο και οικονομική εξασφάλιση, όπως μουσική, φωτογραφία, σκηνοθεσία κλπ. Πέφτουν οι βάσεις ιατρικής, ανεβαίνουν οι βάσεις της ψυχολογίας και της μουσικής. Εξάλλου, όλη η Ελλάδα τραγουδάει το γνωστό τραγούδι του Μεχερίτσα, ο γάτος μου, ο Τούρκος, που λέει «Ζηλεύω το μικρό στο γατί, στα πόδια σου κοιμάται όταν διαβάζεις. Δεν ξέρω αν κοιμάστε και μαζί ή μάλλον στο κρεβάτι το αλλάζεις». Περιμένει το κορίτσι να γυρίσει. Αν κοιτάξει κανείς στο υπόβαθρο της κρίσης σχέσης ζευγαριού, θα διαπιστώσει ότι συντελούνται θεμελιακές αλλαγές στην ταυτότητα, την ανδρική και την γυναική ταυτότητα. Κάτω δηλαδή από αυτή την κρίση που βλέπουμε, από κάτω υπάρχουν διεργασίες πάρα πολύ σημαντικές που δεν μπορεί να πάμε παρακάτω αν δεν περάσουμε μέσα από αυτά. Μόλις πριν από μερικές δεκαετίες, βλέπαμε στις οθόνες του κινηματογράφου γυναίκες στα πρόθυρα της νευρικής κρίσης. Ένα από τα πρώτα έργα του Αλμποδοβάρ. Οι μεγάλοι τότε σκηνοθέτες Μπέργκμαν, Ντονιόνι, αποτύπωναν στα έργα τους τις γυναίκες σε κρίση, που είχαν αρχίσει την πορεία τους προς την καινούργια ταυτότητα δύο αιώνες πριν από τη βιομηχανική επανάσταση. Μέσα σε μερικές δεκαετίες, τα καημένα τα κορίτσια, που σαν χαμένα θα αισθανθούν στην εκκλησιά, και ούτε λόγος πια για αυτά που μας είπε, που μας τραγουδούσε τη δεκαετία του 80 ο εθνικός μας τροβαδούρος ο Σαββόπουλος, έχουν μετατραπεί σε σύγχρονους βούδες με 6 χέρια που τραγουδάνε «Δύναμη με την αγάπη ισοδύναμη, δύναμη με την ελπίδα ισοδύναμη». Μετά από μερικές δεκαετίες που βλέπαμε αυτά τα έργα, εν μέσω των κοσμογονικών αλλαγών σε όλα τα επίπεδα, κοινωνικό, πολιτικό, οικονομικό, πολιτισμικό, ήρθε η ώρα για την αλλαγή του άνδρα. Γράφουμε και ένα βιβλίο τώρα, όταν θα το μάθει, θα περάσει το διεκτή, θα το μάθεις και κοιτάτε. Οι πανοπλίες των ανδρών λιώνουν σαν το σίδερο στη φωτιά. Οι άνδρες έρχονται σε επαφή με την ευάλωτη πλευρά τους και ψάχνουν την καινούργια τους ταυτότητα. Ο συγκλονικός μονόλογος Κέιβμαν παίζεται πολλά χρόνια σε αθηναϊκή σκηνή, όπως και το άνδρες με τα όλα τους. Στην αρχή της, όμως, το κορυφαίο σύμβολο της αλλαγής του άνδρα είναι η πρόσφατη ταινία του James Bond, Skyfall. Το αριστούργημα αυτό, το οποίο το έχουμε εντάξει και στο βιβλίο αυτό που γράφουμε. Για τον άνδρα, πώς τον βλέπουμε, πώς βλέπεις την αλλαγή του άνδρα μέσα από τον κινηματογράφο, τον διεθνή κινηματογράφο. Στην αρχή της ταινίας, ο πρωταγωνιστής, δηλαδή ο James Bond, ο άτρωτος, που για δεκαετίες κατοτροπώνει τους κακούς και καταγοητεύει και κατακτά τις όμορφες γυναίκες, κάνει μια βουτιά στο κενό. Είναι στην αρχή της ταινίας, όπως το έχετε δει, είναι στην αρχή της ταινίας, δεν πέθανε, ακούστηκε ότι πέθανε, δεν είχε πεθάνει. Πεθαίνει ο παλιός του εαυτός. Αυτό, κατά τη γνώμη μου, είναι η ερμηνεία της ταινίας αυτής. Ενώ λοιπόν οι άνδρες βρισκόταν ήδη στο μετέχνη για την αναζήτηση καινούριου ταυτότητας, ήρθε η κρίση να αποσταθεροποιήσει περαιτέρω το οικοδόμημα από τις αρχαίγονες αντιλήψεις για το τι σημαίνει να είναι κανείς άνδρας. Αυτοί είναι οι άνδρες που απευθύνονται σε εμάς για να βρουν τον εαυτό τους και να διερευνήσουν καινούργιες προτεραιότητες και καινούργιες δυνατότητες. Είναι οι άνδρες που μιλούν για σχέση, για τη δημιουργία οικογένειας, για το ρόλο τους ως πατεράδες και ως γονείς και σύντροφοι. Θα βλέπετε, φαντάζομαι, και εσείς τις διαφημίσεις στην τηλεόραση. Τελευταία βλέπουμε άνδρες, πατεράς, να αλλάζουν
πάνε στο μωρόν, να μαγειρεύουν στην κουζίνα με τα παιδιά του και η γυναίκα να κάθεται μακριά, να τους κοιτάει χαμογελώντας και ευχαριστημένοι. Και οι άντρες, πατεράς, να ασχολούνται με τους γιους τους. Ακολουθώντας λοιπόν αυτούς τους νέους ηγετισμούς και μέσα από τη δική μου την εμπειρία από άνδρες που βρίσκονται σε μια τέτοια μακρόχρονη τέτοια αναζήτηση του εαυτού τους, είναι σαν να βλέπει κανείς ματιές, να ρίξει ματιές στο μέλλον. Εικόνες φωτεινές που εμφανίζονται και μετά εξαφανίζονται μέσα στην άβυσσο της αδιέξου σημερινής πραγματικότητας. Φαντάζομαι ότι πιο πολλοί από εσάς θα έχετε δει του Κάμερον το έργο τη επιστημονική φαντασία, το Avatar. Εγώ το έχω κάνει και φταδάκι αυτό. Γιατί η ταινία μιλάει για μια μεταλλαγμένη κοινωνία ανθρώπων. Μέσα στη σύγκρουση ανάμεσα στο παλιό και στο καινούριο, δείχνει τον άνδρα που μεταλλάσσεται μπροστά εκεί, έχει μια σκηνή που μεταλλάσσεται. Μεταλλάσσεται και μαζί με την ήδη μεταλλαγμένη σύντροφό του αγωνίζονται για τη σωτήρια και για την εξέλιξη κοινωνίας τους. Στο τέλος είναι η σκηνή που δεν ξέρω την έδειξε, που το ζευγάρι πετάει, το άβατα, είναι πια άβατα και οι δύο, και πετάνε προς το μέλλον, προς ανοιχτούς ορίζοντες. Κάτω λοιπόν από όλα αυτά το ορατό χάος που βιώνουμε στη χώρα του οράτου, λειτουργούν διεργασίες που ανοίγουν το δρόμο για να δημιουργούν νέων δομών σε ανώτερα επίπεδα αυτοοργάνωσης. Σε μια πρόσφατη ημερίδα, κάνουμε πολλές από αυτές και μετά από την κρίση, πολλές σε ένα πρόγραμμα που ονομάσαμε «Γέφυρες παντού». Κάναμε λοιπόν αυτή την ημερίδα και εκεί βιώσαμε, όσοι ήμασταν εκεί πέρα, είχαμε μάλλον μια βιωματική γνώση για το ρόλο που μπορεί να επιτελέσουν τα δίκτυα. Μια νέα μορφή, η νέα μορφή συλλογικότητας. Οι οδηγίες που πήραμε, όσοι ήμασταν εκεί, ήταν ρίξε την μπάλα, ήταν μια αίθουσα όπως αυτή, με πολύ κόσμο, ρίξε την μπάλα και πες μια λέξη. Η μπάλα τριστριβογύριζε πολλή ώρα πάνω από τα κεφάλια μας, καθώς το πολύχρωμο σκηνή ξετυλιγότανε και στο τέλος της μέρας, όταν πια είχαμε κάνει ό,τι είχαμε κάνει, ο κόσμος που έφευγε είχε δημιουργήσει μια αλυσίδα, ανθρώπινη αλυσίδα, που κρατιόταν από το χέρι ο καθώς έφευγε ο ένας με τον άλλον, σαν να χορεύαμε καλαματιανό. Και από τα μεγάφωνα, ανάμεσα στα χειροκροτήματα, ακουγόταν η φωνή της πρωτοψάλτη που έλεγε. Μπορεί να ανεβάσετε λίγο, γιατί δεν θυμάμαι τα λόγια. Ναι. Είμαστε ακόμα ζωντανοί στη σκηνή, σαν ροκ συγκρότημα. Και αν μας αντέξει το σκηνή, θα φανεί στο χειροκρότημα. Το πολύχρωμο δείχτη που μας ένωσε εκείνη τη μέρα έγινε για μένα ένα ζωντανό σύμβολο των κοινωνικών δικτύων. Μια μικρογραφία ενός καινούριου κόσμου που μεταμορφώνεται με όλο και πιο γρήγορους ρυθμούς. Ένα κόσμο που το έδαφος του είναι πρόσφορο για να καλλιεργήσουμε την προσωπική ευθύνη και την κοινωνική συνείδηση. Τα δίκτυα δεν κατευθύνονται. Ελευθερώνουν δυνάμεις που παρακάμπτουν τις ακαμψίες των κοινωνικών δομών, γιατί αμφισβητούνται οι κυρίαρχες αντιλήψεις και αυθεντίες. Νομίζω ότι το TED παίζει μια τέτοιο ρόλο. Οι επαναστάσεις μεταλλάσσονται σε μεταμορφώσεις που προωθούν ανακατασκευές, μετακινήσεις και ανατροπές. Στα δίκτυα ευδοκιμούν οι ισότιμες σχέσεις, οι συνενετικές διαδικασίες, ο διάλογος, η διαπραγμάτευση. Προωθείται δηλαδή η δημιουργική συνύπαρξη. Και να κλείσω με τον διάσημο
συμπατηρώτημος τον Νικόλα τον Χριστάκη, θεωρητικό των δικτύων, τον οποίον πριν από κάποια χρόνια οι συντάκτες του περιοδικού Time τον κατέταξαν στους 80 ανθρώπους με τη μεγαλύτερη περιοχή στον πλανήτη. Ας ακούσουμε τα λόγια του και ας τελειώσουμε αυτό. Πάει λίγο πια. Οι συνήθεις σχέσεις που όλοι έχουμε, οι μικρές, οι δικοί μας, οι άνθρωποι, οι φίλοι μας, οι οικογένειές μας, είναι πιο βαθιές από όσο αντιλαμβάνονται οι περισσότεροι. Αυτές οι σχέσεις είναι τα βασικά δομικά στοιχεία από τα οποία συντίθενται τα μεγαλύτερα κοινωνικά δίκτυα καταπληκτικής ομορφιάς, μεγέθους και δύναμης. Σας ευχαριστώ.